των ποταμών και την εισρωή του νερού στα φράγματα. Θα μας δώσει όμως πρώτα ο κύριος Ρουσής, ο Φέδρος Ρουσής, ο πρώτος τεχνικός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, τους αριθμούς, γιατί είπαμε ότι σημειώνουμε ρεκόρ 24ωρου από την εισρωή του νερού στα φράγματα. Κύριε Ρουσή, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ευεργετικότατες, όχι μόνο ευεργετικές οι βροχές. Τι ποσοστά έχουμε αυτή τη στιγμή, στο 31 είμαστε? Το τελευταίο 24ωρο, όπως έχετε αναφέρει και εσείς, έχουμε πάρει 26,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε όλα τα φράγματα. Μία ποσότητα η οποία είναι η καλύτερη ποσότητα που έχουμε πάρει σε ένα 24ωρο. Mm-hmm. Η προηγούμενη καλύτερη ήταν τον Ιανουάριο του 1989, που ήταν 23 εκατομμύρια. Μάλιστα. Με την ποσότητα αυτή έφτασαν τα ποσοστά μας σήμερα στο 40,3% πληρότητα, με 117,2 εκατομμύρια αποθέματα. Μάλιστα. Εντυπωσιακά τα ποσοστά, πραγματικά. Από το 89 είπατε είχαμε να δούμε τέτοια εισρωή νερού. Μάλιστα. Τελευταία φορά με παρόμοια εισρωή, αλλά και μικρότερη, ήταν το 1989 τον ίδιο μήνα. Μάλιστα. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει η μέρα, έτσι. Συνεχίζει να εισρωεί νερό στα φράγματα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και θα συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Μάλιστα. Έχουν να λιώσουν ακόμα τα χιόνια από το Τρόδος και εκεί άλλη ποσότητα. Και γενικότερα συνεχίζουμε κανονικά. Μάλιστα. Σίγουρα θα λέμε ότι έχουμε ξεπεράσει οπωσδήποτε τις προηγούμενες χρονιές ανοβρίας και αυτή η χρονιά θα είναι μια από τις καλές χρονιές με ψηλά αποθέματα και ψηλά ποσοστά. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σημαντικά ψηλά ποσοστά φέτος. Όπως τα βλέπω, κύριε Ρουσία, αφαλατώσεις φέτος δεν θα χρειαστούμε, εάν συνεχιστεί σε τέτοιο βαθμό τόσο ικανοποιητικά εισρωή του νερού. Οι αφαλατώσεις πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίζονται οι αφαλατώσεις, διότι συνεισφέρουν σημαντικά και επειδή τα αποθέματα στα φράγματα αρκούν, τα μεγάλα φράγματα αρκούν μόνο για δύο χρονιές, το πολύ για τρεις χρονιές τα μεγάλα φράγματα όπως ο Μπούρης και ο Ασπρόκρεμος, αλλά τα άλλα μικρότερα φράγματα αρκούν απλώς είναι για μία χρονιά. Δηλαδή τα μικρά φράγματα που κυλούν και στις ανοβρίες όπως το φράγμα Αργάκα, το φράγμα Πουμού, τα οποία είναι μόνο για αρδευτικούς σκοπούς, αυτά αρκούν μόνο για μία χρονιά. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα ακολουθήσει, αν θα είναι μία καλή χρονιά ή αν θα έχουμε μία ανοβρία. Μάλιστα. Οπότε η συνεισφορά των αφαλατώσεων είναι σημαντική. Είναι σημαντική, λέω, για φέτος όμως με αυτά τα αποθέματα που χαιρόμαστε πάρα πολύ που εισρέει τέτοια ποσότητα νερού στα φράγματα, ότι μπορεί να μην τα χρειαστούμε. Από εκεί και πέρα, μακάρι να συνεχιστούν και τα καιρικά φαινόμενα για την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά και να βλέπουμε τέτοιες εικόνες και να ακούμε τέτοια ποσοστά εισρωής νερού. Να είστε καλά, κύριε Ρουσί. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε τώρα στον υπεύθυνο της οδικής ασφάλειας της τροχιάς του αρχηγείου για να δούμε και για τους δρόμους οι οποίοι δεν είναι στην κυκλοφορία. Είχαμε και κατολιστήσεις, πτώσεις βράχων. Θα μας τα πει όλα ο κύριος Γιώργος Μιλής. Κύριε Μιλή, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους?